Θα κλείσουμε με αιματοκρίτη. Έχουμε μια εθελοντική αιμοδοσία. Είμαστε δίπλα. Επικοινωνούμε. Ενημερώνουμε για τις εθελοντικές αιμοδοσίες του αιματοκρίτη. Αυτή τη φορά στους Αγίους 10 την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου. Πρέπει να σπεύσουμε και να βοηθήσουμε. Κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, είναι πρόεδρος του αιματοκρίτη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Για πάμε να κλείσουμε το δεύτερο μέρος, κυρία Γεριανάκη, με ένα ηχηρό σημαντικό μήνυμα και με ένα κάλεσμα να συμμετέχουμε στην εθελοντική αιμοδοσία. Ακριβώς όπως λέτε, το μήνυμα πρέπει να είναι πολύ ηχηρό και το κάλεσμα πρέπει να γίνει με πολύ έμφαση, γιατί πραγματικά αυτή η περίοδος είναι πρωτόγνωρη, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε αίμα. Μπορεί τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα όσο άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά πραγματικά κάθε προσφορά, κάθε μονάδα αίματος είναι αυτή τη στιγμή πολύτιμη. Γι' αυτό τόσο το Σάββατο το πρωί στην καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια, έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, όσο και την Κυριακή το πρωί στους Αγίους 10, περιμένουμε αιμοδότες και αιμοδότριες για να δώσουμε μια ανάσα ζωή σε όλους τους ανθρώπους μας που περιμένουν να μεταγγείλουν. Χρειαζόμαστε ποσότητες αίματος, σωστά, κυρία Γεριανάκη. Υπάρχουν ελλείψεις. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Ακριβώς, υπάρχουν ελλείψεις. Πραγματικά υπάρχουν ομάδες ασθενών όπως τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία, με θαλασσεμία, που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Άνθρωποι και παιδιά με αιματολογικά νοσήματα, με λευχαιμίες, φυσικά επίγοντα συμβάντα, το κετί. Είναι ατέλειωτη λίστα και συνεχείς οι ανάγκες. Γι' αυτό πραγματικά μια έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότριες να προσέλθουν και να στηρίξουν την προσπάθεια. Μάλιστα. Να είστε καλά το Σάββατο στη Λότζια, την Κυριακή στους Αγίους 10, από τις 10 μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι στους Αγίους 10. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.